Για τον εμβολιασμό, να πω μόνο ότι είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε μία αύξηση στο ρυθμό των ραντεβού που κλείνονται και από τα νέα παιδιά, τους νέους συμπολίτες μας, αλλά και από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που ενδεχομένως να είχαν διστάσει μέχρι στιγμής να εμβολιαστούν. Είναι ξεκάθαρο, έβλεπα και τα στοιχεία σήμερα με την μετάλλαξη Δέλτα, η οποία πια όπως είχαμε προβλέψει είναι ήδη κυρίαρχη στην χώρα μας, ότι όλοι οι Έλληνες είτε θα εμβολιαστούν είτε θα αρρωστήσουν. Επομένως, θα προέτρεχα πραγματικά με όσο μεγαλύτερη δύναμη μπορώ, όσο τον πέσω τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή όχι μόνο από το να κολλήσουν, αλλά από το να αρρωστήσουν σοβαρά. Το εμβόλιο είναι ένα θαύμα της επιστήμης, έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του και την ασφάλειά του, και θα ζητήσω και πάλι και σε τοπικό επίπεδο να κάνουμε αυτή την επιπρόσθετη προσπάθεια πειθούς. Έχουμε όλα τα επιστημονικά δεδομένα πια στη διάθεσή μας. Αρκεί να δείτε τα στοιχεία των τελευταίων μηνών, το 99% των συμπολιτών μας μεταξύ 60 και 80 ετών που αρρώστησαν σοβαρά ήταν ανεμβολίαστοι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω για το πόσο επικίνδυνο είναι, ειδικά τώρα που έχουμε τη διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα, να παραμένει κάποιος ανεμβολίαστος. Θα ενθαρρύνω και τα νεότερα παιδιά, τους εφήβους μας, μαζί σε συνεννόηση πάντα με τους γονείς τους, να κάνουν και αυτοί το βήμα του εμβολιασμού, ώστε να ανοίξουν τα σχολεία με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, και φυσικά εφόσον η Επιτροπή το εισηγηθεί, θα εγκρίνουμε και εμείς το να κατέβει το όριο του εμβολιασμού μέχρι τα 12, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.